Βουλής, ο κύριος Βούτσης που είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Τι γίνεται τώρα εδώ, Αλισβερίσι? Έχουμε ένα πολιτικό Αλισβερίσι, δηλαδή με στήριξε στην υπόθεση της εξεταστικής, οπότε και εγώ ανταποδίδω στηρίζοντας ουσιαστικά τα νομοσχέδια. Νομίζω αυτή είναι μια βολική ερμηνεία για όσους κινούνται με όρους παραπολιτικής και μικροπολιτικής. Αυτή είναι η δικιά μου εντύπωση. Όταν υπάρχει μια συγκυβέρνηση πάνω σε επιμέρους νομοσχέδια, στα οποία μάλιστα ενδεχομένως υπάρχουν και αρκετά διαφορετικές ιδεολογικές και άλλες προσεγγίσεις, είναι φυσικό να υπάρχει μια διαδρομή, ένας δρόμος, μια μετάβαση μέχρι να φτάσουν σε μια ταύτιση. Mm-hmm. Και αυτές τις οδύνες, αν θέλετε, αυτής της σύγκλησης πάνω σε ορισμένα νομοσχέδια, τις έχουμε περάσει και με επιτυχία αυτά τα χρόνια και νομίζω θα τις περάσουμε πολλές και από εδώ και πέρα. Πολλές φορές έχουν διαφοροποιηθεί παρόλα αυτά οι ΑΝΕΛ. Μπορώ φορές να μετρήσω περισσότερες από 14 και άκουγα πρόσφατα. Δεν το ξέρω, εγώ δεν τις έχω μετρήσει, αλλά το θεωρώ φυσιολογικό εκεί που έχουν ένα δικό τους ακροατήριο και κυρίως δικές τους απόψεις. Εγώ δεν θέλω να βάλω το θέμα σε... Να έχουν τη δικιά τους άποψη, πλην όμως, να είμαι πάρα πολύ σαφής, τελικά η Βουλή πρέπει να κάνει τη δουλειά της και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει το αποτύπωμά της. Mm-hmm. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου να σας πω δε και κάτι, ότι οι αιτιάσεις από πλευράς της αξιωματικής ιδιαίτερα αντιπολίτευσης επί του θέματος δεν είναι και πάρα πολύ ειλικρινής, διότι από ό,τι είδαμε ήδη στην πρώτη συζήτηση που έγινε χθες για το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου, υπήρχε μια διχογνωμία ανάμεσα στους ίδιους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στον εισηγητή τον κύριο Καραγκούνη και τον κύριο Κυριαζίδη. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι και για το ζήτημα της απόφασης του Συμβουλίου του Δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού σε σχέση με τα σωματεία στη Θράκη και για το ζήτημα της ταυτότητας φύλου, περισσότερο κέρδισε χρόνο η Νέα Δημοκρατία μέχρι να διευκρινίσει και να δούμε μέχρι τέλος τη δικιά της άποψη. Σας επισημαίνω ότι και για τα δύο θέματα δεν έχει πει τη δικιά της άποψη η αξιωματική αντιπολίτευση. Κρύβεται πίσω από το ότι δεν τα έχουν βρει ακόμα στην κυβέρνηση, όπως πράγματι δεν τα είχαν βρει. Τώρα όμως θα τα βρούνε και να δούμε τι θα πει, ενώ το ίδιο δεν ισχύει για το ποτάμι ή για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν εκφράσει μια θέση. Εγώ δεν θέλω να βάλω το θέμα της δεδηλωμένης στο πλαίσιο, τέλος πάντων, δεν θέλω να το βάλω με συνταγματικούς όρους, αλλά με πολιτικούς. Θέλω να πω ότι μπορεί να κυβερνάται ουσιαστικά η χώρα με δύο πλειοψηφίες. Δηλαδή με μία πλειοψηφία στα μνημονιακά νομοσχέδια και με μία άλλη πλειοψηφία η οποία συμπληρώνεται από την αντιπολίτευση για άλλα νομοσχέδια στα οποία οι ΑΝΕΛ προφανώς θέλουν να διαφοροποιηθούν για να διατηρήσουν το λόγο που έχουν προς το δικό τους κομματικό ακροατήριο. Καλό θα ήταν σε όλα τα νομοσχέδια να υπάρχει μία ευρύτατη συνένεση που να πηγαίνει και πέραν των κομμάτων που είναι στη διακυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, τυπικά το Σύνταγμα, να ξέρετε ότι δίνει τη δυνατότητα να ψηφίζονται νομοσχέδια εφόσον δεν υπάρχουν περισσότεροι που να τα καταψηφίζουν. Mm-hmm. Και για καμία από τις περιπτώσεις που συζητάμε δεν ήταν περισσότεροι αυτοί που καταψηφίζαν. Έτσι. Άρα μιλάμε για το 151, όρους, μιλάμε για το 151, όρους, για το 153 κτλ. Πιστεύω πως μπορεί να υπάρξουν ευρύτατες συνενέσεις. Εάν διαμορφώνονται διαφορετικές πλειοψηφίες, αυτό είναι σε όλη την ιστορία του Κοινοβουλίου έχει παρουσιαστεί. Και τώρα, δηλαδή, και προσφάτως μέσα στην κρίση, υπήρχαν νομοσχέδια πάλι ευαίσθητων δεδομένων που ερχόντουσαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή για μεγάλες αλλαγές στην φάση του κυρίου Ρουπακιώτη που ήταν, αν θυμάμαι καλά, υπουργός, τα οποία ψηφίζονταν από την αξιωματική αντιπολίτευση τότε από το ΣΥΡΙΖΑ και υπήρχαν επιφυλάξεις ή ενστάσεις από βουλευτές των κυβερνωσών παρατάξεων τότε. Θέλω να πω, αυτά συμβαίνουν. Ας μην τους αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία. Εγώ θα έλεγα ότι η χώρα μας θα πρέπει με πολύ γρήγορους ρυθμούς να μπει σε μια, ας πούμε, προοδευτική κατεύθυνση και σε αυτό το κρίσιμο τομέα. Έχουν γίνει βήματα. Δικαιώματα, ελευθερίες, ευρωπαϊκό πλαίσιο, ευρωπαϊκό κεκτημένο, να φύγουμε από στερεότυπα τα οποία βασανίζουν την ελληνική κοινωνία. Συμφωνούν όλοι όμως το ΣΥΡΙΖΑ με αυτό, γιατί να πριν έλεγε εδώ, ναι, η Γάνια. Ναι, ο κύριος Παπαδόπουλος είπε, με τέτοια τερτύπια, απευθυνόμενο ΣΑΝΕΛ, δεν πάει πολύ. Νομίζω ότι αυτή η προειδοποίηση πρέπει να απευθυνθεί. Καθαρές κουβέντες κάνουν και τους καθαρούς φίλους. Και εκτός από αυτό, ο κύριος Βερναρδάκης, αναφερόμενος στη ρουλέτα,
όπου επισκέφτηκε ο κύριος Καμένος, είπε ότι εγώ σαν αριστερός δεν θα πήγαινε. Σας άρεσε η εικόνα αυτή, θεωρείτε ότι έπαιξε κάποιο ρόλο? Τι σημασία έχει αυτό? Δηλαδή καθένας όταν είναι δημόσιο πρόσωπο και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο των υπουργών, των πρόεδρων των κομμάτων, των βουλευτών, κρίνεται με βάση την καθημερινότητά του, στην ζωή του. Θα έλεγα ότι εάν χρειάζεται κανείς να πάρει τις αποστάσεις του δίνοντας το δικό του υπόδειγμα για το πώς ο ίδιος περνάει στη ζωή του, ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είμαστε σε μια φάση όπου την οικονομική και πολιτική κρίση την ακολουθεί και μια κρίση στο επίπεδο της προσπάθειας δολοφονίας χαρακτήρων. Το λέω ευθύτατα. Αυτό το λέτε και για τον κύριο Κουρουπλή? Αυτό το λέω, ναι, για πάρα πολλούς. Δηλαδή διαμορφώνεται ένα πλαίσιο και στην ειδησιογραφία όπου πολλές φορές και πρωτοφανώς εμφανίζονται ψεύτικες ειδήσεις ή απομονώνονται κάποιες ατάκες και κάποιες δηλώσεις. Ή για να σας το πω και ευθέως, θυμάμαι και την περίπτωση του Νίκου του Παπά στην Αμερική και τώρα το είδαμε και στο Λονδίνο. Ή βάζουν κάποιοι και παρακολουθούν. Όχι, δεν πηγαίνω. Δεν πηγαίνετε γιατί δεν σας αρέσει το καζίνο, γιατί θεωρείτε ότι δεν συνάδει, αν θέλετε, και με το θεσμικό σας ρόλο. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω τέτοιο ενδιαφέρον. Αντίθετα όμως θα μπορούσε κανείς να με δει να παίζω στοίχημα στο μπάσκετ, ιδιαίτερα και λιγότερο στο ποδόσφαιρο, μικρά βέβαια από εσά, αλλά αυτό να το κάνω και να είναι για μένα μια σχόλια, ας πούμε, στη διανοητική μου. Αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να είτε να αγιογραφούμε είτε από την άλλη να εκμηδενίζουμε πορείες, διαδρομές στη βάση κάποιων προτιμήσεων τώρα, του καθένα. Καθένας λένε, παίρνει τις αποστάσεις του ή ταυτίζεται. Ο θεσμικός μας ρόλος, συγγνώμη, είναι ένα κοστούμι το οποίο το βράδυ όταν επιστρέφουμε στο σπίτι μας μπορούμε να το βγάλουμε και να γίνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή όταν τελειώνει το ωράριο του υπουργού ή του δημοσιογράφου ή του οποιοδήποτε, από εκεί και πέρα γίνεται κάτι άλλο και είναι προσωπικός του χώρος. Το θέμα είναι το τι άλλο γίνεται. Όταν είσαι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται κάτι άλλο. Πρέπει να γίνεται οικογενειάρχης, πρέπει να γίνεται απλός πολίτης, πρέπει να πηγαίνει να ψωνίζει. Εντάξει, τον κύριο πρέπει Καμένο, να... τέτοιο άλλο. Ήταν κλειστή η λέσχη και για να μπει εκεί έπρεπε κάποιο να σε προτείνει. Δεν ήταν δηλαδή κάτι τυχαίο. Δεν αυτό θέλω να σας πω, αυτά δεν τα γνωρίζω. Έγινε συζήτηση στη Βουλή πολλές ώρες. Ήρθαν ειδήσεις αληθινές και ψεύτικες, αιτιάσεις και ενστάσεις που πήθαν ή που δεν πήθανε καθόλου. Δόθηκαν οι διευκρινήσεις. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα περαιτέρω για πάντως, αυτή την υπόθεση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για fake news όσον αφορά στην πετρελαιοκοιλίδα και τη ζημιά που δημιουργήθηκε στο Σαρονικό. Εντάξει, τώρα κάποιοι λένε, θέλω να απαντήσω το εξής. Χτύπα ξύλο και να μην ξαναγίνει. Καλά, εννοείται, προς Θεού. Το θέμα είναι αν υπήρχαν... Δηλαδή θα έπρεπε όλο αυτό, εγώ καμιά φορά περνάμε και όλοι μας από την Εθνική Οδό και βλέπουμε διάφορα πλοία και πλοιάρια να κόβουν βόλτες σε έναν κλειστό, επί της ουσίας, σε ένα κλειστό χώρο, αν το δει κανείς από πλευράς ανάγλυφου, και το οποίο είναι απαράδεκτο αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή εκεί πέρα είναι όλες οι αντλίες των δηληστηρίων και ταυτόχρονα γίνονται οι μεταεκφορτώσεις και βέβαια από ό,τι φαίνεται είναι ακόμα έγινε τα σωστή δουλειά. Και έγινε, το λαθρεμπόριο έγινε του σωστή πετρελαίου. Δουλειά από τον κύριο Κουρουπλή ή θεωρείτε ότι υπήρχαν κενά? Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα, σας κατηγορούν και λένε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τιμωρεί τον κύριο Κουρουπλή γιατί θέλει να κρατήσει το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που το φέρνει ο κύριος Κουρουπλής, ο κύριος Πίρτης και το φέρνει και ο κύριος Μητρόπουλος. Αυτά είναι εκτιμήσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν έχουν καμία βάση. Πιστεύω ότι έγινε σωστή δουλειά με την έννοια ότι πίστηκα από αυτά που άκουσα στην συζήτηση που έγινε από την επίκαιρη ερώτηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ένα ολόκληρο πρωινό. Βομβαρδίζανε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με στοιχεία, υπήρξαν απαντήσεις, πήρε θέση ο κύριος Δρίτσας που ήταν για μήνες υπουργός και ήξερε τα ζητήματα. Εγώ πίστηκα από αυτά που άκουσα ότι έγινε η δυνατόν καλύτερη προσπάθεια. Εάν θα ήθελα σε ένα σημείο να επισημάνω ότι πρέπει πολύ πιο γρήγορα να προχωρήσει αυτή η υπόθεση, δεν είναι μόνο το να απαλληφθούν τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω αν χρειαστούν και μήνες, και τα ίχνη και από το βυθό και από αλλού τα εναπομείναντα, που ναι, πιθανώς αυτό θα είναι κάτι σημαντικό και σωστά ζητάνε και νέες τεχνολογικές μεθόδους και όλο το επιστημονικό δυναμικό να προστρέξει, διότι δεν είναι μόνο τι βλέπεις όταν μιλάμε για πετρέλαιο, είναι και τι υπάρχει από κάτω. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να ληφθούν
όλα τα μέτρα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και για τους υπετίους και για τους ας πούμε, και για τα πλοιάρια και για τα πλοία τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα οι άδειές τους και για την ιστορία των διπίθμενων και για όλα αυτά που ανοίξαν, δυστυχώς έτσι γίνεται στην Ελλάδα, ναι, με αφορμή αυτό. Αυτά θα πρέπει με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και όχι μόνο με ΔΕΗ και τα λοιπά, να στο προσεχές διάστημα να ξεκαθαριστούν. Επειδή σας συμβουλεύεται ο Πρωθυπουργός, ακούει τη γνώμη σας, θα μπορούσε η περίπτωση Κουρουπλή, όπως λένε κάποιοι, να είναι η αφετηρία για έναν ανασχηματισμό? Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση τώρα που ξεκινάει και η τρίτη αξιολόγηση χρειάζεται ένα lifting, ένα restart? Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν με συμβουλεύεται και δεν πιστεύω πως είναι αυτός ο ρόλος μας με τους συμβουλάτορα. Συμμετέχω στο μια πολιτικό άποψη, συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε, και όποτε συνεδριάζουμε λέω την άποψή μου. Θέλω να σας, εάν μου ζητήσει μια γνώμη, μια συμβουλή θα τη δώσω. Ο ανασχηματισμός, πέραν του ότι είναι προφανώς απολύτως δικαίωμα του ίδιου του Πρωθυπουργού, είχα πει και το καλοκαίρι και νομίζω ότι αυτή η εκτίμηση είναι σωστή, διότι έβγαινε επί της ουσίας και μέσα από το Μαξίμου, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ως εκτίμηση, ότι θα πρέπει να γίνει και θα γίνει όταν συμπληρωθούν οι ανάγκες και η θεραπεία των αναγκών για ένα συνολικό ανασχηματισμό. Δεν θα μπορούσε για μία μεμονωμένη περίπτωση, και δεν αναφέρομαι τώρα καθόλου στον κύριο Κουρουμπλή, να ξεκινήσει μία ολόκληρη διαδικασία ανασχηματισμού. Πιστεύω, και το έχει δείξει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έχει τη σοφία και από προηγούμενους ανασχηματισμούς και προηγούμενων κυβερνήσεων, που συνήθως γίνονται για να λειτουργούν ως επανεκκίνηση, αλλά επί της ουσίας φέρνουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνουν. Και δεν εννοώ ότι έρχονται λιγότερο ικανοί άνθρωποι, αλλά εννοώ ότι το διάστημα μέχρι κάποιος να καταλάβει τι γίνεται στο Υπουργείο του, και μάλιστα όταν βρισκόμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς πια, τους πολιτικούς, με τις διαδοχικές αξιολογήσεις, με τις εκκρεμότητες τις μεγάλες, είναι τόσο μεγάλο που όσο και πιο ικανό να είναι ο άλλος, πολλές φορές το τελικό αποτέλεσμα, το ταμείο που λέμε, δεν είναι το ίδιο καλό όσο στην αρχή πίστευε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι έχει πλήρη γνώση πια, και το δείχνει αυτό ο κύριος Τσίπρας, έχει μια εμπειρία στη διακυβέρνηση, και πιστεύω ότι μετράει πάρα πολύ του πότε και πώς θα κάνει ανασχηματισμό. Δεν θα καταλαβαίνω εγώ. Λίγο στις δημοσκοπήσεις εγώ ήθελα να πάμε, κύριε Βούτση, γιατί είχαμε μία δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δείχνει 13 μονάδες προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μειωθεί η διαφορά μεν, αλλά είναι ένα σταθερό διψήφιο νούμερο πια, αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Άρα πώς αρχίζουν και κοστίζουν όλα αυτά λίγο στην κυβέρνηση? Είναι η μόνη δημοσκόπηση αυτής της περίοδου που δίνει διψήφια διαφορά. Καμία άλλη δημοσκόπηση, εννοώ από όλες τις πλευρές, διότι μιλάμε πια και για δημοσκοπήσεις και για πλευρές δημοσκοπήσεων, λυπάμαι, αλλά έτσι είναι, δεν δίνει διψήφια διαφορά. Ίσα-ίσα δείχνουν ότι η κυβέρνηση βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό, σε μια, κυρίως μετά τη δεύτερη αξιολόγηση, για να είμαστε ειλικρινείς, σε μια φάση σταθεροποίησης, καθώς διαμορφώνει την πολιτική ατζέντα. Προσωπικά άκουσα προηγούμενα και το ρεπορτάζ σας για την ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία πολύ καθυστερημένα, αλλά το κάνει, στρέφεται προς την πολιτική και αποστρέφεται ενδεχομένως την παραπολιτική και τη μικροπολιτική. Και θα ήλπιζα και θα ευχόμουν το ίδιο και για τον ενδιάμεσο χώρο, το λεγόμενο κεντρό χώρο, παρότι οι ελπίδες μου καθημερινά μειώνονται από το ότι επί μήνες ασχολούνται με οργανωτικά ή προσωπικά ή ηγετικά ζητήματα χωρίς να έχουν μπει στη διαδικασία της καθαυτής πολιτικής. Να σας ρωτήσω. Διότι πλέον υπάρχει μια διετία, ξέρετε, τη Δευτέρα ξεκινάει η Τρίτη Σύνοδος της Βουλής. Υπάρχει μια καθαρή διετία, δεν ξέρω αν θα είναι 1,5-2 χρόνια, δεν μιλάμε τώρα γι' αυτό, πολιτικής. Πάνω στο κεντρικό πρόβλημα, βέβαια, για τη χώρα. Οπότε οι πρόεδρες συμμετέχουν όλοι σε αυτό ενεργά και να μην ασχολούνται με άλλα πράγματα. Θα έπρεπε, δηλαδή θα έπρεπε να πάμε σε ενδεχόμενα ισχυρές πολιτικές αντιπαραθέσεις, διότι τα διλήμματα που έχουν μπει πραγματικά είναι σταυρικά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
και να φύγουμε γρήγορα, αν είναι δυνατόν, από παραπολιτικά, μικροπολιτικά, προσωποποιημένες καταστάσεις, τραβήγματα χαλιών, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Αυτό είναι μια αθλειότητα του πολιτικού συστήματος, επιτρέψτε μου να σας πω, που κυρίως σε συνθήκες κρίσης, λειτουργεί εντελώς αποσταθεροποιητικά και για τον απλό πολίτη. Βγήκε πριν από κανένα δύο μέρες ο κύριος Πουλάκης και δεν ξέρω αν είναι μικροπολιτική ή όχι. Είπε ότι πρέπει να σταματήσει, να μην είναι υποχρεωτική η προσευχή στα δημοτικά σχολεία. Τι μας απασχολεί τώρα αυτό, είναι τεράστιο ζήτημα. Αυτό είσαστε δεν είναι μικροπολιτική. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι ρωτήθηκε ο κύριος Πουλάκης. Προφανώς θα ήταν σε μία συζήτηση που άνοιξε αυτό το ζήτημα. Είναι απόψεις οι οποίες υπάρχουν γύρω από ζητήματα τα οποία συζητιόνται, αν θυμάστε, από την εποχή κιόλας του Μακαρίτη του Τρίτσι. Μιλάμε τώρα όταν ήμασταν παιδιά, θέλω να πω, όταν εσείς, δεκαετία 80. Είναι ανοιχτά θέματα, αυτά πρέπει να συζητιόνται ανοιχτά στην ελληνική κοινωνία. Δόθηκαν πολλές αφορμές αντιπαραθέσεων που αφορούσαν και στο Κοινοβούλιο, παραδείγματος χάρη το θέμα της αποτέφρωσης, για να φτάσουμε τώρα στο σημείο ρήμανσης, ή το θέμα του τζαμιού, ή το θέμα του γάμου, της σύμβασης γάμου, του συμφώνου ανάμεσα στα ζεύγη, δηλαδή πλήθος θεμάτων. Εντάξει, τα οποία αφορούσαν είτε τη συζήτηση, αλλά εσείς συμφωνείτε. Την εκκλησία, είτε τέτοια, τα οποία ας πούμε, θα πρέπει να συζητιόνται ήρεμα, ψύχρεμα και πάντοτε με τη διάσταση ότι οτιδήποτε αφορά ακόμα και μειοψηφίες σε ζητήματα πιστεύω, αξιών, απόψεων, θα πρέπει η δημοκρατία να το διασφαλίζει απολύτως. Θυμηθείτε και την πολύ μεγάλη συζήτηση και σύγκρουση που είχε γίνει για τις ταυτότητες, που προφανώς τότε αφορούσε μειοψηφικό τμήμα. Πλην όμως δεν υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες όταν συζητάμε για τα δικαιώματα. Η γνώμη σας ποια είναι παρόλα αυτά σε σχέση με τη θέση του Πουλάκη? Δεν θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα. Διότι πριν από δύο μήνες στην αμέσως προηγούμενη τηλεοπτική μου εμφάνιση που το συζήτησα όλο τον Αύγουστο, γινόμουν αδέκτης διαφόρων απόψεων από πάρα πολλές πλευρές, πολλές ψύχρεμες. Πολλές δημιουργικές, αλλά και πολλές οι οποίες ήταν σαφώς ταλιμπανικού χαρακτήρα. Όπως το είχα επισημάνει αποτρεπτικά, αν θυμάστε, είχα πει να μην γίνουμε κάτι τέτοιο. Δυστυχώς από μερικές πλευρές φάνηκε, και σας λέω δεν θα επανέλθω επ' αυτού. Τη Δευτέρα θα υποδεχθώ τον Αρχιεπίσκοπο με την Ιερά Σύνοδο και θα τους βάλω μέσα στη Βουλή για να ξεκινήσει η Τρίτη Σύνοδος. Θα ήταν εντελώς άκερο σήμερα να επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα. Ήταν να επισκεφθεί και ο Πρωθυπουργός στο Άγιο Όρος. Τελικά δεν γίνεται. Έχετε καμία ενημέρωση γι' αυτό? Όχι, δεν έχω. Λοιπόν, και ένα σχόλιο για τις γερμανικές εκλογές. Και για τις γερμανικές. Και εμείς θέλω να σας πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαστε καλά στην υγεία σας, που είσαστε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσατε ένα Γολγοθά πάλι. Εντάξει. Τα έχει περάσει και ο πατέρας μου, θα πρέπει να προσέχετε τώρα, έτσι. Και δίαιτες και περπάτημα και τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε σε δύσκολες συνθήκες. Εντάξει, ο κόσμος υποφέρει πολύ περισσότερο από εμάς και στην υγεία του ίσως, αλλά κυρίως οικονομικά και αλλού και αλλού. Εμείς είμαστε ταγμένοι σε ένα σκοπό σε αυτή τη φάση και προσπαθούμε. Λοιπόν, για τις γερμανικές εκλογές, το μεγάλο κάδρο στην Ευρώπη είναι το πιο σημαντικό, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μέσα εκεί το κλείσιμο ουσιαστικά, το πέρας του κύκλου των εκλογικών αναμετρήσεων σε ευρωπαϊκές μεγάλες χώρες, εκκρεμεί η Αυστρία, όπου και εκεί τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι εξαιρετικά, αλλά ενδεχομένως θα γίνει και η Ιταλία σε έκτακτες εκλογές το Φλεβάρι. Θα κλείσει ένας ολόκληρος κύκλος που διαμορφώνει ένα νέο συσχετισμό δυνάμεων σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Δύσκολος για μας, δυσκολότερος? Πιστεύω πως δεν υπάρχει δυσκολότερο από αυτά που περάσαμε. Και με αυτή την έννοια, ακριβώς επειδή η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε πολύ μεγάλα διλήμματα για το αν θα ακολουθήσει προοδευτικές ή συντηρητικές πολιτικές στα ζητήματα του προσφυγικού μεταναστευτικού, στα θέματα της ασφάλειας και κυρίως στα θέματα της οικονομίας, των κοινωνικών συγκλήσεων κλπ. Το ζήτημα της Ελλάδας σαν τέτοιο ευνοεί όλους από όλες τις πλευρές να κλείσει κατά τον καλύτερο τρόπο, χωρίς εκκρεμότητες και το δυνατόν πιο σύντομα. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Θα ήθελα να είναι ένας
πλέον προοδευτικός συσχετισμός που θετικά κιόλας θα έβαζε δυναμικά το ζήτημα των άλλων πολιτικών. Αν ανοίξουν στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής νέα ζητήματα, κύριε Βούτση, ποια πρέπει να είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης? Γιατί αυτό δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς. Το σημαντικό είναι να μην επανέλθουν, για να χρησιμοποιήσω ξανά την έκφραση που έχω χρησιμοποιήσει, να μην μηδενίζουν ξανά το κοντέρ, όπως έγινε δύο φορές, να μην επανέλθουν ζητήματα που θεωρούνται κλειστά. Το αν ανοίξουν εντελώς καινούργια, προφανώς θα μπουν σε συζήτηση για κάποια άλλη στιγμή. Πλην όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι τάχιστα και με πλήρη φερεγγιότητα και συνέπεια από όλες τις πλευρές θα πρέπει να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Είναι ενδεικτικό το ότι το σήμα που έδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις τράπεζες δημιούργησε μία αναταραχή επί μία εβδομάδα, και αυτό δεν τα είναι, καλέ... δεν είναι καλές υπηρεσίες στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης, αλλά πιστεύω ότι το ότι έσπευσε ο κύριος Ντράγκη να βάλει τις δικές του ημερομηνίες έτσι ώστε ο Αύγουστος να είναι καθαρός από stress test και αξιολογήσεις, και η ψυχραιμία που επιδείχθηκε και από το κοινό, από τους Έλληνες δηλαδή και τις καταθέσεις τους αυτές τις τρεις δύσκολες μέρες, μόνο αισιόδοξα σήμερα και αύριο και μεθαύριο, το λέω ευθέως, και για το χρηματιστήριο μηνύματα μπορούν καλή να δώσουν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Διάλειμμα.